Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Άρχισε λίγο να ξυπνήσει, γιατί ήταν βαρύ το φαγητό εχθές. Εγώ. Που βγήκατε εκεί και πήγατε στο Παγκράτη. Καταρχήν να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Και σε όσες γιορτάζουν. Πώς ήταν το φαγητό εχθές, η ατμόσφαιρα, ναι. Εντάξει, ήταν ελαφρύ γιατί ήταν βράδυ. Ένα κρασί και λίγες σαλάτες, ας το πούμε έτσι περισσότερο. Αυτό που θέλω να σας πω πάντως είναι ότι κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην πολιτική γραμματεία και έχουμε και σήμερα κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των βουλευτών, σημασία έχει τι κάνουμε για τους πολίτες που μας έχουν εκλέξει. Αυτό είναι η δική μας ευθύνη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα θα μείνει ο πρόεδρος. Βεβαίως. Ο πρόεδρος έτσι κι αλλιώς και εισηγείται και μένει στις διαδικασίες. Όχι, λέμε γιατί έχει αποκτήσει χούι να φεύγει άρον-άρον. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε 3,5 ώρα χθες πολιτική γραμματεία, είδα και εγώ τα δημοσιεύματα. Εγώ ήμουν εκεί μέχρι τις 6,5 γιατί είχα μια επίσημη συνάντηση στη Βουλή και ήταν συνέχεια μέσα και την παρακολουθούσε. Τώρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι. Έπρεπε να φύγει την ώρα που μιλούσε και τα υπόλοιπα νομίζω είναι στο πλαίσιο λιγάκι του κουτσομπολιού. Ας το αφήσουμε εκτός. Δεν νομίζω ότι είναι. Στο πλαίσιο του κουτσομπολιού. Θα σας πω γιατί δεν είναι στο πλαίσιο. Γιατί έχει και αυτό τη σημασία του. Γιατί όταν μιλάει ο Τεμπονέρας που είναι με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε κιόλα. Μας κάνει εντύπωση το ότι έφυγε εκείνη την ώρα. Εκτός και αν είχε κάποια υποχρέωση που δεν έπρεπε, που έπρεπε θέλω να, σας πω να φύγει ο άνθρωπος. Επιμένω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ ήταν 3 ώρες πυκνής πολιτικής συζήτησης. Και αυτά είναι που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς και για τη ζωή τους και για τη χώρα μας. Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν ήμουν μέσα, οπότε δεν μπορώ και να το σχολιάσω. Μπορώ να σας πω όμως με μεγάλη ακρίβεια το τι συζητήσαμε, γιατί ετοιμάζουμε ένα συνέδριο το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιβεβαιώθηκε, γιατί έχει γίνει και γι' αυτό διάφορες διαρροές, ότι παραμένει το χρονοδιάγραμμα έτσι όπως το έχουμε συζητήσει. Γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω ότι μπορεί να μην ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα σωκοματικά μας στην κοινωνία, γιατί τους ενδιαφέρει περισσότερο η ζωή τους, αλλά εμείς έχουμε αποφασίσει. Εκτός από την αλλαγή Προέδρου, να κάνουμε ένα συνέδριο στο οποίο θα δούμε και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την πρότασή μας για τους πολίτες, αλλά και το κόμμα πώς θα λειτουργεί, γιατί και εδώ είχαμε σοβαρά πότε προβλήματα. Το συνέδριο. Το Φεβρουάριο. Όπως είχε. Όπως είχε. Αλλά δεν αναβάλλεται το συνέδριο. Όχι, όχι. Και εμένα μου κάνει εντύπωση μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται σχετικά με μια αμφισβήτηση του προγραμματισμού. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και από κανέναν. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι και η δική μου τοποθέτηση χθες ήταν πώς θα είμαστε έτοιμοι μέχρι την Κεντρική Επιτροπή το άλλο Σαββατοκύριακο για να γίνει το συνέδριο αποτελεσματικά. Γιατί δεν γίνεται έτσι ξαφνικά το συνέδριο. Θέλει εισηγήσεις, Οργανωτική Επιτροπή και κυρία θέσεις. Δηλαδή και εσείς δεν περιμένετε να μου πείτε. Πιο εύκολα θα γίνει πάντως. Τι θα αλλάξετε τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φάμελε, πιο εύκολα θα γίνει πάντως το συνέδριο τώρα. Και το λέω γιατί αυτό, το λέτε για... αυτό. Το λέω γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης αποχώρησε. Και τώρα είναι πιο λιμένα τα χέρια σας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια ανάγνωση η οποία εμένα δεν με εκφράζει. Και θέλω να το πω ξεκάθαρα. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα όταν φεύγουν κάποιοι από ένα κόμμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί περνάει λιγάκι αυτό σε μια αντίληψη. Και να σας το πω πώς το βλέπω εγώ και σαν πολίτης και σαν ενεργός πολίτης. Η χώρα μας δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Ιδιαίτερα μετά τις εκλογές αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο έλλειμμα της κυβέρνησης σε πολλούς τομείς ασφάλειας πρώτα απ' όλα, αλλά και στην οικονομία. Συζητήσατε, έβλεπα πώς αδυνατούσε γερολυτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να απαντήσει για την ακρίβεια. Το έβλεπα. Ήμουνα έξω και σας παρακολουθούσα. Άρα χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση, η οποία και να βάζει άμυνα, αλλά και να κάνει προτάσεις. Δεν είναι καλό να δυνατίζει η εξωματική αντιπολίτευση. Δεν της κάνει ούτε αυτής καλό να φεύγει κόσμος, να φεύγουν στελέχη και μάλιστα χωρίς να προσφέρει κανείς σε μια πολιτική συζήτηση για να γίνει καλύτερη αντιπολίτευση. Άρα, εγώ δεν αισθάνομαι ευτυχής δηλαδή για τις στιγμές που ζούμε. Ούτε κανείς λέει ότι θα είναι καλύτερο το συνέδριο. Έτσι κι αλλιώς όμως, επειδή πάντα κρινόμαστε από τους πολίτες, τα εσωτερικά μας, θα ξαναπώ για να το κλείσω, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία αν δεν δώσουμε απάντηση στον πολίτη. Παράδειγμα, πόσο κάνουν τα γλυκά. Υπάρχει όμως και το άλλο. Πώς μπορεί να αγοράσουν όλες οι οικογένειες γλυκά για τις γιορτές. Πόσο είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί είμαστε στις τελευταίες θέσεις της αγοραστικής δύναμης Ευρώπης. Αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες. Άρα τα βασικά θέματα ποια θα είναι. Ποια είναι ψηλά στην ατζέντα σας. Γιατί βλέπουμε και από τον πρόεδρο, τον κ. Κασελάκη, να ήξερε αφήξει. Το μαξιλάρι, ας πούμε, το έχουμε ακούσει αυτό το μαξιλάρι. Άλλα λέει τη μία μέρα για το μαξιλάρι του ΣΥΡΙΖΑ, άλλα λέει την άλλη. Έχετε καταλήξει τελικά. Νομίζω ότι λέμε όλοι το ίδιο προς το εξής. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η μόνη κυβέρνηση που άφησε ταμείο, γιατί όλοι οι άλλοι αφήσαν άδεια ταμεία και δυστυχώς χρεοκοπημένη χώρα μέχρι το 2015. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε και ταμείο και προγραμματισμό με χαμηλό το καδάνια για την Ελλάδα, άρα καθαρό διάδρομο το οποίο δεν το είχαμε ποτέ. Γι' αυτό και μπορέσαμε και κρατηθήκαμε και στην πανδημία και σε όλα τα υπόλοιπα. Το λέτε εσείς, δεν είπε την προηγούμενη φορά. Ο κύριος Κασελάκης έχει πει, όπως και εμείς έχουμε κάνει αξιολόγηση και μια σχετική κριτική, ότι μπορεί το
μαξιλάρια, ας το πούμε έτσι, των τελευταίων ημερών, να είχε πιθανά και ένα άλλο δημοσιονομικό βήμα για να ελαφρύνει κάποιες κοινωνικές ομάδες και αυτό θα αφορούσε μόνο το 19. Αυτό όμως θεωρώ ότι είναι μια πολύ μικρή ζήτηση που δεν αμφισβητεί το μαξιλάρι. Δηλαδή, δεν αμφισβητεί, αλλά εσείς αυτή την κουβέντα δεν τη λέγατε τώρα. Κανείς δεν είπε. Μην με βάζετε σε συγκρίσεις, δεν με εκφράζουν αυτές οι συγκρίσεις. Όχι, όχι, εμένα, κύριε Φάμελε, επειδή σαν πρόσωπο δεν με εκφράζουν. Δεν είστε χθεσινός. Και επειδή έχετε βάλει μεγάλη πλάτη, εγώ γι' αυτό το λέω. Εμένα δεν με εκφράζουν. Τώρα πώς σας φαίνεται. Πάντως, εγώ θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι είχε μια κυβέρνηση που παρότι όλοι λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καταστροφικός, είναι η μόνη η οποία και την κοινωνία κράτησε όρθια και την Ελλάδα έβγαλε από το μνημόνιο. Εντάξει. Και μια σημαντική συμφωνία για τα Βαλκάνια. Άρα ο κύριος Τσεκαλώ τους καλώς έπραξε μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Για να το λήξουμε αυτό τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή, εγώ, αν κάνω κριτική στον Ευκλήδη τον Τσακαλώτο, είναι γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να μπει σε μια κεντρική επιτροπή και σε ένα συνέδριο να συζητήσουμε γιατί διαφωνεί και χωρίς να μου δώσει τη δυνατότητα και εμένα προσωπικά να τοποθετηθώ αν συμφωνώ ή όχι με κάποιες προτάσεις του. Άρα, γιατί αδυνάτησε την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη θέλουν απάντηση. Εγώ εκεί κάνω κριτική στους συντρόφους που φύγανε. Αλλά φύγανε. Αυτή η ιστορία τελείωσε. Δεν τι κάνουμε εμείς τώρα από εδώ και μπρος. Να σας πω, πώς θα αισθάνεται τώρα ο Σωκράτης Φάμελος που απέναντί του θα είναι ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος του άλλου κόμματος που θα ονομαστεί Δευτέρα, ο κύριος Χαρίτσης. Δηλαδή, δύο στελέχη που ήταν πλάι-πλάι, καθορίζαν τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θα είναι απέναντι και θα επιχειρηματολογούν με διαφορετικά επιχειρήματα. Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα στον Αλέξη τον Χαρίτση και σε όσους αποχώρησαν, γιατί επέλεξαν να φύγουν από το κόμμα που τους εξέλεξε. Γιατί πρέπει να σας πω ότι όλοι οι 11, ας τους πω έτσι, δεν ξέρω και ποιο ήταν το όνομα, εκλέχθηκαν με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα κάνουν κοινοβουλευτική ομάδα κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε ευθύνη να τιμήσουμε την ψήφο των πολιτών και να εκπροσωπήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και την αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα εμείς θα κάνουμε αυτό που θα κάναμε. Δηλαδή, αντιπολίτευση και πρόταση προοδευτικών λύσεων. Δεν θα αλλάξουμε γραμμή, ούτε θα κοιτάξουμε προς τα αλλού. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Ο Χαρίτσης όμως και εγώ θεωρώ ότι είναι... οι υπόλοιποι είπανε. Θεωρώ ότι είναι μια άσχημη εξέλιξη. Άλλαξε τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας. Και δεν εκφράζει την αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εκφράζει, ας πούμε, εντάξει, αυτά που κάνει τώρα ότι είναι θεόσταλτος. Γιατί δεν περιμένουν μέχρι το συνέδριο να τα συζητήσουμε. Γιατί να σας πω την αλήθεια, ακόμα και για την Κεντρική Επιτροπή που αποχώρησαν, δεν κάτσαν ούτε να ψηφίσουν μέχρι το τέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν θέλω να συζητάμε τόσο πολύ για τα σοκομματικά, δεν είναι αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Εντάξει, αλλά εγώ σας λέω ειλικρινά. Εγώ σας ρώτησα πώς θα αισθάνεστε εσείς στη Βουλή όταν θα έχει απέναντι το Χαρίτσι. Εγώ θα αισθάνομαι υποχρεωμένος και να έχω μεγαλύτερη ευθύνη να εκπροσωπήσω τους πολίτες γιατί θα είμαστε λιγότεροι. Άρα είμαι υποχρεωμένος να τηρήσω την ψήφο των βουλευτών, των πολιτών, να την τιμήσω. Αισθάνομαι άσχημα γιατί αδυνάτησε η αξιωματική αντιπολίτευση. Αισθάνομαι άσχημα γιατί αδυνάτησε ένα κόμμα προοδευτικό και αριστερό. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η επιλογή των πρώην συντρόφων. Αλλά από εκεί και μετά, εγώ πρέπει να κοιτάξω τους πολίτες. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κρατάει αυτά που είχε, τα στοιχεία που είχε. Δηλαδή, παραμένει ακόμα ένα αριστερό προοδευτικό κόμμα. Θα μπορέσει να ασκήσει αξιωματική αντιπολίτευση. Θα μπορεί να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ασκήσουμε αξιόπιστη και αποτελεσματική αντιπολίτευση, αλλά να προσθέσω όχι μόνο για αντιπολίτευση, αλλά για να προτείνουμε και λύσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το 2022, ας πούμε, τα δύο δηληστήρια είχαν 3 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Εμείς μιλήσαμε για 90% συντελεστή φορολόγηση στα υπερκέρδη τους. Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, γιατί άκουγα τον κύριο Μαρινάκη να το γυρίζει γύρω-γύρω ότι φτιάχναν μηχανισμούς ελέγχου. Τίποτα δεν έχουν κάνει. Να σας πω συγκεκριμένα, συμμετέχει το κράτος στη διοίκηση των ελληνικών πετρελαίων και ήταν η πολιτεία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης υπεύθυνος και για την αύξηση του κόστους καυσίμων και για τον μη έλεγχο των δηληστήριων. Μην κρυβόμαστε τώρα, γιατί το γύριζε γύρω-γύρω ότι κάναν μηχανισμούς ελέγχου. Συγκεκριμένα, επιλογές κάναν ακρίβειας οι ίδιοι. Άρα, το πρώτο είναι να κάνουμε προτάσεις. Από εκεί και μετά, εμείς χρειαζόμαστε και μία, αν θέλει, προσπάθεια για να αλλάξουμε κι εμείς. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα των εκλογών των διπλών βουλευτικών δεν ήταν θετικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πρέπει να δούμε τι θα αλλάξουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να κάνει μόνο αντιπολίτευση. Πρέπει να μπορεί να προτείνει στους πολίτες μεταρρυθμίσεις. Παραδείγματος χάρη, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, η πιο μεγάλη πρόκληση των επόμενων χρόνων, που πρέπει να αλλάξει τη ζωή μας και τον τρόπο που καταναλώνουμε και παράγουμε, πρέπει να έχει ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει και μια άλλη διοίκηση και μια άλλη παραγωγή. Ή αν θέλετε, θέλουμε μια πιο σύγχρονη πολιτεία. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την ασφάλεια. Εμείς θέλουμε να είναι μπροστά η επιστήμη και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Είναι τραγικό αυτό που πάει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, να πάρει το αστεροσκοπείο και να το βάλει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όταν το 85% της έρευνας του αστεροσκοπείου είναι αστρονομικό, σεισμολογικό,
Είναι σαν εξάρτητη αρχή. Το φυσικό περιβάλλον. Όχι. Πρέπει να είναι στη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας. Ναι, παίρνει δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας για να το πάει στο Υπουργείο Κλιματικής και ξέρετε γιατί. Γιατί τολμήσαν οι επιστήμονες και είπαν τρεις μέρες πριν τον Ντάνιελ ότι θα γίνει μια πλημμύρα στη Θεσσαλία. Και δεν ήταν αποτελεσματικός και επαρκής ο κ. Μητσοτάκης και τώρα εκδικείται τους επιστήμονες. Αυτό μου φαίνεται απίστευτο. Δηλαδή, είμαι σε μια χώρα της Ευρώπης, η οποία δεν σέβεται ούτε τις ανεξάρτητες αρχές, ούτε την επιστήμη. Αυτό λοιπόν σας λέω ότι. Παρεμβάσεις, στη δική πιστεύετε... μας άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, στη ναι. δική μας άποψη, ο σεβασμός της πολιτείας και της επιστήμης, γιατί αυτό είναι για μένα Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Άρα, μιλάμε για ένα μεταρρυθμιστικό αριστερό κόμμα. Πιστεύετε με αυτές τις παρεμβάσεις ότι θα αλλάξετε και το κλίμα στις δημοσκοπήσεις? Γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν συνεχώς να χάνεται έδαφος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να δείχνουν τουλάχιστον οι μετρήσεις ότι έρχεται τρίτο κόμμα. Δεν υποτιμώ τη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά, αλλά θέλω να σας πω εγώ ως πολίτης. Θα με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα ένα κόμμα το οποίο κάνει ό,τι μπορεί για τη ζωή μου και μετά ένα κόμμα που κάνει ό,τι μπορεί για τα ποσοστά του. Δηλαδή, δεν θα ήταν λίγο αρνητικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αλλάξουμε τα ποσοστά, αλλά να μην κάνουμε το σωστό για την κοινωνία? Οι δημοσκοπήσεις είναι μια εικόνα της στιγμής. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν περιμένω τις δημοσκοπήσεις να μου πούνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει καλά. Έχουμε ένα έντονο σωματικό πρόβλημα το οποίο απεικονίζεται και στην κοινωνία. Η κοινωνία, όταν της πεις τώρα τι θα ψήφιζες, σου λέει μα εκεί αλλάζουν πρόεδρο, κάνουν συνέδριο, δεν έχουν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Έχει δίκιο. Δεν περιμένω τις δημοσκοπήσεις, κύριε Χατζαπόπουλε και κύριε Βουλγαρή. Νομίζω ότι πρωτεύει όμως και στη δική μου αντίληψη, αλλά και συνολικά στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό που είναι η ευθύνη μας ως κόμμα. Και ξέρετε, δεν είναι η δική μας ύπαρξη προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι η ύπαρξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό δηλαδή, νομίζω ότι όλα τα κόμματα μας. Το θέλουν αυτό. Μα τι λέτε τώρα, εδώ έχουμε κόμματα που έχουν επαγγελματίες πολιτικούς και οικογενειοκρατία από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή η οικογένεια του κ. Μητσοτάκη δεν έχει σταματήσει να φαίνεται στην πολιτική σφαίρα της Ελλάδας. Όμως. Δεν βγήκε δεν το υποτιμώ. Κληρονομικά. Εγώ δεν μίλησα για τη δημοκρατικότητα, μίλησα όμως για κάποια εννοώ για τη δημοκρατικότητα στην εκλογή. Ναι. Γιατί πρέπει να ομολογήσω, και συγγνώμη που κάνω αυτή την παράκαμψη, ότι έχουμε στοιχεία υποτίμησης δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα με τον κ. Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να το πω. Έχουμε παραβίαση συντάγματος. Δεν ξέρω πόσο ασφαλείς αισθάνεστε σε μια χώρα που παρακολουθεί το αρχηγό του στρατεύματος για πάνω από ένα χρόνο. Είναι μεγάλη πληγή. Είναι το πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν έχουμε πάρει και απαντήσεις ακόμα. Λοιπόν, ναι, και, κύριε Φάμελε. Και καθυστερεί και η δικαιοσύνη και εμείς στηρίζουμε τη δικαιοσύνη για να δώσει απαντήσεις. Ήταν ωραία η κουβέντα μας. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα κοντά. Θέλω να ευχηθώ ειλικρινά καλές γιορτές. Να ευχηθώ να έχουμε πολύ καλύτερες μέρες. Να έχουν καλύτερο και περισσότερο εισόδημα οι πολίτες. Και να δουλεύει και η αγορά καλά. Γιατί καλά, μην ευχαριστεί καλέ και οι γιορτέ, γιατί θα έρθετε με τι γιορτέ πάλι. Λέτε, λέτε να ξαναδούμε. Έχουμε ένα μήνα ακόμα, 25 μέρες. Έχουμε τον προϋπολογισμό, έχουμε πολλά. Αλλά εκτός... εντάξει. Αν κεράσετε καλό καφέ, θα ξανάρθω. Έχουμε και καφέ και μελομακάρονα. Να το πείτε και στον πρόεδρό σα αυτό, γιατί τον έχουμε καλέσει. Ωραία. Και τον περιμένουμε. Το λέω όπου μπορώ. Άρα, λοιπόν, δεν εύχομαι καλέ γιορτέ. Κάνει πολλά για σήμερα.